Coach, καλή σεζόν καταρχάς. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι και για τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο. Καταρχήν να πούμε καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες, υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, φιλάθλους. Ήταν ένα μάτς σήμερα πάρα πολύ ωραίο. Μπήκανε 8 γκολ. Παίχτηκε ωραίο ποδόσφαιρο για αυτή την εποχή. Παίχτηκε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για τις δύο ομάδες. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την εποχή. Όλες οι ομάδες έχουν προβλήματα. Εμείς έχουμε από την αρχή της χρονιάς που προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα. Τα προβλήματα τα ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι ο Μουρίνιο για να τα δεις. Έχουμε προβλήματα, ειδικά πίσω στην άμυνα, τα οποία τα παιδιά δουλεύουν καθημερινά. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Θα τα λύσουμε. Αλλά είμαστε μια καινούργια ομάδα που προσπαθεί να βρει την αγωνιστική της ταυτότητα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι ο αντίπαλος ήταν εξαιρετικός. Μας έβαλε 4 ίδια γκολ. Δίκαια περάσει την επόμενη φάση. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Το μεθαύριο ξαναπαίζουμε πάλι εδώ στην ίδια έδρα με την ίδια ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Στη σπουδαία διαιτησία του κ. Τάση, είναι σουμπερλικά του διαιτητής και φυσικά στους ποδοσφαιριστές μου για όλη αυτή την προσπάθεια. Φέτος οι στόχοι του Ολυμπιακού Βοτανικού μέχρι πού φτάνουν? Πού φτάνουν οι στόχοι? Πρώτα απ' όλα θέλω να διώξουμε από πάνω μας πράγματα τα οποία είναι από το παρελθόν, τα οποία δεν μου αρέσουν και δεν τα θέλουμε στην ομάδα. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα υγιής, μέσα στα αποδυτήρια και μετά μέσα στο γήπεδο. Και μετά, αφού μπορέσουμε και φτιάξουμε κάποια πράγματα, να διεκδικήσουμε την άνοδο. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολύ σπουδαίες ομάδες, ισοδύναμες ομάδες. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρουμε αυτό μέσα σε μια χρονιά. Θα το προσπαθήσουμε όμως. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ σπουδαίοι χαρακτήρες. Θα το δείτε και εσείς ότι μέσα στη χρονιά δεν θα υπάρχουν πράγματα που γινόταν στο παρελθόν και νομίζω ότι θα το παλέψουμε τα παιδιά και θα προσπαθήσουμε να βγούμε έστω και στη διαδικασία του Μπαράζ, να βγούμε κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.